Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ραγίζει από ό,τι όλα δείχνουν το μέτωπο των κυβερνητικών εταίρων μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις που είχαν κεντρικό πρόσωπο τον Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο. Θα το δούμε το θέμα. Θα καλησπέρασουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο, τον οποίο τον έχουμε τηλεφωνικά σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του ΓΚΑΣ. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις που έχουμε με τον Πάνο Καμένο και φυσικά με την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Καταρχάς, εκτιμώ ότι σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε σε επίπεδο Αθηνών, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή τη φορά η κόντρα που έχει δημιουργηθεί και έχει γεννηθεί τις προηγούμενες μέρες με κεντρικό πρόσωπο τον Πάνο Καμένο θα είναι και η τελική. Δεν θα είναι μια απλή κολοτούμπα, θα είναι πραγματικά ένα διαζύγιο το οποίο θα είναι πολύ σκληρό όσο αφορά, ας πούμε, τη μέχρι σήμερα συμπόρευση και πορεία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμένος, από ό,τι όλα δείχνουν, χωρίζουν οι δρόμοι του. Οι ΑΝΕΛ θα αποσυρθούν από την κυβέρνηση. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό των ΑΝΕΛ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτοί που το έχουν μείνει, είναι πολύ λίγοι. Μέλη να δούμε, βέβαια, τι θα βγει στην αυριανή συνάντηση όσον αφορά τη συνεδρίαση τη Εκτελεστική Επιτροπή και τη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ναι, και να πούμε ότι είναι κρίσιμη η αυριανή συνάντηση που έχει ο Πάνος Καμένος με την Κοινοβουλευτική Ομάδα για να δούμε τελικά τι θα γίνει και μεταξύ του. Σωστά. Αυτό που κρατούμε είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, επειδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δει αυτοί που βρίσκονται πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, άρχισαν να διαρρέει προς τα έξω ότι ήρθε η στιγμή να χωρίσουν οι δρόμοι μαζί με τους ΑΝΕΛ. Τώρα βέβαια, το πώς αυτοί θα επιβιώσουν πολιτικά και θα παραμείνουν στην κυβέρνηση, έστω και με τη μορφή μιας σιωπηρής ανοχής και στήριξης, αυτό μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, με δεδομένο το ότι η εξελίξη σήμερα εχθές σε ό,τι αφορά και το προσύφωνο των Πρεσπών, ήδη έχει εισαχθεί η συζήτηση και έχει ξεκινήσει η συζήτηση σε επίπεδο Βουλής των Σκοπίων. Μένει να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Μάλλον κατ' επίγον βλέπουμε ο ΖΑΕΦ με δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα. Βλέπουμε μέχρι την Παρασκευή να τελειώνει το θέμα από την πλευρά τους. Άρα λοιπόν, εμείς θα αναμένουμε να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στο τέλος του μήνα, που σημαίνει αυτόματο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό θα έχει πάρα πολλά αντίκτυπα, μπορεί και εκλογές. Τώρα, εφόσον μιλάμε για την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης της Νέας Δημοκρατίας και ο Παύλος Χριστίδης του Κοινάλ θα βρίσκονται στην Κοζάνη τις επόμενες ημέρες. Θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της επίσκεψης και του κυρίου Κακλαμάνη και του κυρίου Χριστίδη. Ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Νομαριακής Διοικητικής Επιτροπής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, που κάνει λόγο ότι ο πρώην Υπουργός, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, θα είναι κεντρικός ομιλητής στην ετήσια χωροεσπερίδα που διοργανώνεται το Σάββατο 12 Ιανουαρίου. Η χωροεσπερίδα θα διεξαχθεί στο κατάστημα Music Hall, στην πολιτεία, το οποίο βρίσκεται στο 5 χιλιόμετρο της περιφερειακής εθνικής οδού Κοζάνης Πολεμαϊδας, με ώρα έναρξη στις 8.30 το βράδυ. Αυτή είναι ό,τι αφορά το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, στις 16 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, θα έχουμε κοπή πίτα της Νομαριακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, το γνωστό σε όλους Κοινάλ, όπου εκεί κεντρικός ομιλητής και εκπρόσωπος του Κοινάλ σε επίπεδο Αθηνών θα είναι ο Παύλος ο Χριστίδης. Ο Παύλος ο Χριστίδης είναι εκπρόσωπος τύπου του Κοινάλ. Περιμένουμε τώρα με ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και ο Νικήτας Κακλαμάνης και όσον αναφορά και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αν σε περίπτωση θα έχουμε εκλογές, αλλά και το τι ακριβώς γίνεται με τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί είναι ο γραμματέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φυσικά τι θα πει ο Παύλος Χριστίδης, γιατί είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Δύο σημαντικές επισκέψεις στην περιοχή μας. Τώρα, να πάμε στο ΝΟΤ. Ναι, σ' ακούω. Να πούμε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε το στενό περιβάλλον του κυρίου Βορύδη, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με πρόσωπα από την Κοζάνη, μου μεταφέρθηκε ότι στη συνάντηση που έγινε στη Βουλή με τον υποψήφιο δήμαρχο Κοζάνης, τον Κυριάκο τον Μιχαηλίδη, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ήταν πολύ αυστηρός και πολύ κάθετος. Τους είχε δηλώσει ότι το κόμμα μας δεν πρόκειται να δώσει σε κανένα χρήσμα ούτε στήριξη, αφού υπάρχουν πάνω από μία υποψηφιότητα. Τους ζήτησε να είναι σοβαροί, υπεύθυνοι, να μην κοντραστούν μεταξύ τους και αν με το καλό κάποιος περάσει την δεύτερη Κυριακή, τότε πραγματικά να υποστηριχθεί με όλες τις δυνάμεις από τον άλλον που θα μείνει εκτός για να κερδιστεί. Υπάρχει το σμοτικό. Για να δούμε τι θα πει ο κύριος Κακλαμάνης από την Κοζάνη, μια και με ανέφερες για το Μάκη Βορύδη, να πούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα
θα βρίσκεται στην περιοχή μας σε διάφορες σκοπές πίτας όσον αφορά την ΟΔΕ Γρεβενών αλλά και άλλες οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, να έρθουμε όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας μέσα και από την αυξημένη ζήτηση των τελευταίων ημερών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι στα όρια του. Και φυσικά να μας πεις ποια σχολεία θα είναι κλειστά, σχεδόν και στο σύνολό του τα σχολεία θα είναι κλειστά όπως και χθες, για να γνωρίζουν πλέον οι μαθητές ότι θα είναι κλειστά αύριο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Σωστά, πριν δώσουμε την είδηση και την ενημέρωση που αφορά το πώς λειτουργεί το σύστημα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση της χώρας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, ξεπερνάει τις 9.000 ΜΒ που είναι το σημείο αιχμής. Καταλαβαίνουμε ότι οι μονάδες οι οποίες θεωρούσαν και τις θεωρούσε η κυβέρνηση αλλά και ΔΕΗ ότι έχουν περάσει στο περιθώριο της ενεργοποίηση, όπως καλή ώρα το Αμίντο, για να μπορέσει να στηρίξει το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, να πούμε ότι με επίσημα δελτία τύπου τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά για αύριο Τετάρτη 9 Ιανουαρίου είναι όλα τα σχολεία του Δήμου Φλόρινας, με απόφαση του Δημάρχου, όλα τα σχολεία του Δήμου Καστοριάς, όλα τα σχολεία του Δήμου Γρεβενών, όλα τα σχολεία του Δήμου Σερβίων Βερβετού, όλα τα σχολεία του Άρχου Ορεστικού, όλα τα σχολεία του Δήμου Κοζάνης, όλα τα σχολεία του Δήμου Εορδέας, όλα τα σχολεία του Δήμου Βοίου και όλα τα σχολεία στις Πρέσπες. Και στη Δεσκάτη έχουμε ανακοίνωση από τον Δήμαρχο τον κύριο Δημήτρη Καραστέριο, θα είναι κλειστά και εκεί. Νομίζω ότι το σύνολο των Δήμων της Επίτροπης Δικής Μακεδονίας, το σύνολο των σχολείων δεν πρόκειται να ανοίξουν αύριο, δεδομένου ότι η ενημέρωση που έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει λόγο ότι τα φαινόμενα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο, θα υπάρχει μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Να δώσουμε μια εικόνα ότι σήμερα νωρίς το πρωί στις 7 και 20 το θερμόμετρο ειδικά στον κοινότητα Δρεπάνου έδειχνε μείον 14 και στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης έδειχνε μείον 11. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μεγάλη πτώση θα συνεχιστεί και αύριο. Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό να παραμένουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλειστά. Παράλληλα με αυτό, η εταιρική σταθμή λειτουργούν στο σύνολό του. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να μας μεταφέρει όσον αφορά το θέμα αυτό. Να πούμε τώρα να δώσουμε συντομία. Τι λέει το ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας energy.gr που ασχολείται βέβαια με τα θέματα ενέργειας και αφορά βέβαια το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας. Με όλο το διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό τόσο των λιγνητικών όσο και των μονάδων του φυσικού αερίου λειτουργεί το τελευταίο διήμερο το σύστημα ηλεκτρισμού προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση. Είναι πολύ φυσιολογικό γιατί όταν έχεις τις θερμοκρασίες καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο καθένας προστρέχει σε διάφορα μέσα που θα κρατήσουν το σπίτι του, την οικία του πολύ ζεστή. Παρατάστα, για να καλυφθούν οι ανάγκες των ίδιων του ορφωτάζ χρειάζεται για κάποιες ώρες αιχμής η συνδρομή ενέσεων από υδροηλεκτρική παραγωγή, εισαγωγές αλλά και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξέλιξη που αποτυπώνει ακόμη μια φορά ότι είναι οριακές οι συνθήκες που ισχύουν για το σύστημα ηλεκτρικού. Σε αυτό το κομμάτι μέσα έχει μπει και ο σταθμός του Αμβιδέου, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά αν θα αποδεί παράταση ή όχι, όπως και ο σταθμός της Καρδιάς. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το πρόγραμμα. Ωραία. Και να κλείσουμε με την. Μάλιστα. Και να κλείσουμε όσον αφορά τώρα την εφαρμογή που αφορά στο πείδωμα του πετρελαίου θέρμανσης. Τι εξελίξεις έχουμε και εκεί, είναι ανοιχτή και τι πρέπει να κάνουν πλέον οι ενδιαφερόμενοι. Να πούμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή στο τάξη είναι ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων. Όσοι καταθέσουν και κάνουν τις αιτήσεις μέχρι τις 15 Ιανουαρίου έχουν περιθώριο και θα συμπεριληφθούν στην πρώτη πληρωμή του ευρήματος που θα γίνει στις 15 του Φλεβάρα. Δηλαδή μέχρι 15 Φεβρουαρίου θα γίνει η πρώτη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης που από τα 12,5 λεπτά που ήταν έχει αυξηθεί και έχει πάει στα 16 λεπτά. Τώρα, να θυμίσουμε ακόμη ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση στο TaxNet μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου αυτοί θα πληρωθούν τον Ιούνιο του 2019. Αυτό τραβάει πολύ πίσω. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Λοιπόν, έχουν μπροστά καιρό τους. Έχουν καιρό μπροστά τους μέχρι τις 15 Γενάρη. Νομίζω ότι οι πάντες μπορούν να προλάβουν. Είναι μια απλή διαδικασία. Είναι γνώριμη σε όλους. Οι περισσότεροι βέβαια δίνουν τη διαδικασία αυτή σε λογιστικά γραφεία, στους φίλους λογιστές που έχουν και συνεργάζονται. Και να κλείσουμε τη μύτη με το αστυνομικό δελτίο. Ναι. Που για σήμερα είναι πλούσιο. Συγκεκριμένα. Έχουμε πολλές συλλήψεις, βλέπουμε, ναι. Μπράβο. Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, κατά το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν αυτόχωρες συλλήψεις τριών ατόμων από αστυνομικούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Δυτικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 7ης του μήνα στην Καστοριά από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς 39χρονος συμμεταμπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια νάιλον συσκευασία με κάναβη βάρους 3,8 γραμμαρίων και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάναβη συνολικού βάρους 1,4 γραμμαρίων. Επίσης, τα αποδηλατίες έως 7 πρώτου
του 2019 στη Φλόρινα από αστυνομικού συστήματος ασφάλειας Φλόρινας σε συνεργασία με αστυνομικού συστήματος διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής, συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με ποινή φυλάκισης 4 ετών για παράνομη διευκόλυνση μεταφοράς αλλοδαπού και εξασφάλισης καταλήμματος, παράνομη επάνωδο στη χώρα ανεπιθύμητου του αλλοδαπού και χρήση πλαστού εγγράφου. Μάλιστα. Ενώ τέλος στις βραδινές ώρες της 7ης Ιανουαρίου σε περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικού συστήματος Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών Φλόρινας συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός διότι εισήχθη παράνομα στη χώρα και σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μενομολύς πολυτεχνολογικού Φλόρινας με ποινή φυλάξης 3 μηνών. Μάλιστα. Και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για παράνομη τοποθεσία περί αλλοδαπού. Και βλέπουμε ότι όλο το ρεπορτάζ των συλλήψεων είναι από την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια και πάμε σε αυτό το σημείο, κύριε Σκεκή, να δούμε το ρεπορτάζ από τον αποχιονισμό των κεντρικών οδών της Φλόρινας. Ρεπορτάζ του Θωμά Ευθυμίου.